Δεύτερο κεφάλαιο με τη χάρη του Χριστού μας. Σελίδα 1087, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 1, βιβλίων Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον, ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν το μέσο των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και εδοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου διότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετενόησον και κάμνε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ, ως της έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας, εις τον Νικόντα θέλω δώσει σε αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι το μέσο του Παραδείσου του Θεού. Και προς τον Άγγελον της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ως έγινε νεκρός και έζησεν, εξεύρω τα έργα σου και τη θλίψη σου και την πτωχία, είσαι όμως πλούσιος. Και τη βλασφημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά στην αγωγή του Σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλης να πάθεις, ιδίου ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόνη φυλακή για να δοκιμαστείτε και θέλετε έχει θλίψη 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σι δώσει το στέφανο της ζωής. Ώστις έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας, ο Νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αμήν. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο το οποίο γράφτηκε το 96 μετά Χριστό με αποκάλυψη Θεού διά του Ιησού Χριστού προς τον άγγελον αυτού ο οποίος απεστάλλει για να φανερώσει στον Ιωάννη, τον αγαπημένο αδελφό του Χριστού, τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού, όλα όσα θα του δείξει με πνευματικές οράσεις, όλα όσα ισχύουνε, υπάρχουνε σήμερα και όλα όσα πρόκειται να γίνουνε εντάχει σε λίγο, σε μικρό χρονικό διάστημα σε λίγο. Και αφού απεκαλύφθη ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ένδοξος, στον Ιωάννη ο οποίος έπεσε κάτω σαν νεκρός, του φανέρωσε δύο χαρακτηριστικά μυστήρια, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας λέει. Πρώτον το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίους κρατεί εν τη δεξιά του ο ένδοξος Ιησούς Χριστός, ότι είναι οι άγγελοι της Εκκλησίας, ο ποιμένας της Εκκλησίας, της κάθε Εκκλησίας, με τον οποίον διαπραγματεύεται απευθείας ο Χριστός και ο οποίος φέρει ενώπιον του Ιησού Χριστού την ευθύνη εμπολής της Εκκλησίας και από τον οποίον θα ζητήσει λογαριασμό, θα τον ελέγξει, αλλά και θα τον επενέσει όποτε χρειάζεται. Και δεύτερον, τις 7 λιχνίες της Χριστές, τους 7 λιχνοστάτες δηλαδή, που είναι οι 7 εκκλησίες, οι Άγιες, οι Χρυσές, γιατί μιλάμε για 7 εκκλησίες Άγιες, τις οποίες ο Ιησούς Χριστός ελέγχει, αλλά και επαινεί. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι η Εκκλησία του Χριστού, το κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι ο αγιασμός, ο οποίος προέρχεται από το Λόγο του Θεού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για την Εκκλησία του ο Χριστός, ιδιαίτερα των εσχάτων ημερών, μιλάει και προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη και με τον Ισαΐα τον προφήτη, δεν θα αναφερθούμε σήμερα, αλλά ιδιαίτερα αναφέρεται στο άσμα του ασμάτων, λέγοντας ότι εξήκοντα θα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αλλά αναρρύθμιτοι νεάνιδες, αλλά μία θα είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου,
που έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε από τον Θεό, θα τολμούσα εγώ να πω σαν άνθρωπος, κατ' εικόνα και ομοίωση της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, και αγωνίζεται να μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, καθώς ο Απόστολος Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε», σε μας το λέει τώρα, «και καθώς εγώ του Ιησού Χριστού». Βέβαια, αυτή η Εκκλησία δεν μπορούμε να την περιγράψουμε μέσα από τα υφιστάμενα δόγματα, σε καμία περίπτωση. Μπορούμε όμως να τη διακρίνουμε μέσα από τις 7 εκκλησίες, αν και οι 7 εκκλησίες είναι άγιες, σε 7 εκκλησίες υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι, ετοιμασμένοι από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω για την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και γεγονότα τα οποία ελέγχει ο Ιησούς Χριστός και τα οποία εμάς ιδιαιτέρως μας ενδιαφέρουν, καθώς μελετάμε και διαβάζουμε, γιατί ο Κύριος μας είπε «Μακάριος ο αναγιγνώσκων και ακούοντες το λόγο, τους λόγους της προφητείας αυτής, αλλά και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον». Εμάς μας ενδιαφέρει ο έλεγχος για να διορθωθούμε, να δούμε τι είναι αυτά που χρειαζόμαστε έλεγχο μέσα στη ζωή μας αυτή, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης και ο έπαινος, ώστε να μιμηθούμε αυτά τα οποία επαινεί ο Χριστός. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Εκκλησία της Εφέσου. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας πω ότι πολλοί θεολόγοι, θεολογικές απόψεις υπάρχουν για τις εκκλησίες αυτές τις 7 της Αποκάλυψης. Η επικρατέστερη γενικά στη διαμαρτύρηση είναι ότι αποτελούν τη χρονολογική σειρά των εκκλησιών του Χριστού. Δηλαδή από την Εκκλησία της Εφέσου, που είναι η εκκλησία, καθώς λέγει αυτή η άποψη, αμέσως μετά των μαθητών του Χριστού, την Εκκλησία της Σμύρνης, που είναι η εκκλησία των διωγμών επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και λοιπά, και φτάνει μέχρι την Εκκλησία της Λαοδικίας και την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Εμείς όμως, ανεξάρτητα με το τι ισχύει, εκείνο που θέλουμε είναι να μείνουμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα μας δείξει αυτά που είναι. Αυτά ισχύουν και με μεγάλη προσοχή θα διακρίνουμε τις αιτίες του ελέγχου που κάνει ο Χριστός στις χρυσές αυτές λιχνίες, ώστε να διορθωθούμε, να ερευνήσουμε τον εαυτό μας, αλλά και με μεγάλη προσοχή επίσης τους επαίνους, ώστε να διακρίνουμε τι καλό βλέπει ο Θεός για να το μιμηθούμε. Αρχίζουμε λοιπόν με την Εκκλησία της Εφέσου, στην οποία αναφέρεται ο Κύριος, προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον, «Ταύτα λέγει ο κρατών, τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού και περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών». Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται ο Χριστός στην πρώτη Εκκλησία, ότι είναι αυτός που κρατάει στα χέρια του τους αγγέλους της Εκκλησίας, τους ποιμένες της Εκκλησίας, και περπατάει ένδοξα ανάμεσα στις εκκλησίες του Χριστού, τις χρυσές, τις Άγιες. Δεν περπατάει δηλαδή ο Χριστός σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι εκκλησία του Χριστού, αλλά σε αυτούς που είναι. Μάλιστα για πολλούς αναφέρει ότι λένε τον εαυτό τους ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι. Λένε δηλαδή για τον εαυτό τους ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι. Και μάλιστα λέει το φοβερό, αλλά είναι συναγωγή του σατανά. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί αδερφοί αγαπητοί, η μεγαλύτερη απόφαση την οποία καλούμεθα να πάρουμε σαν άνθρωποι του Θεού είναι πρώτον να εξετάσουμε τη σχέση μας με το Θεό, να διακρίνουμε, να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και να περπατάμε με απόφαση ζωής, γιατί φοβάμαι να πω θανάτου, με απόφαση ζωής σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με καταστατικό μας το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ιδιαιτέρως με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή να μην ζούμε μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και να περιπατούμε κατά το Πνεύμα, καθώς ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει λέγοντας «Ελευθερωθέντες λοιπόν από τις αμαρτίας,
και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε θα είναι ο καρπός μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Ελευθερωθέντες λοιπόν από τις αμαρτίες είναι ο άνθρωπος ο οποίος επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, πίστεψε, γι' αυτό και θέλησε και πειθάρχησε στο Λόγο του Θεού εξητώντας από τον Χριστό να τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και ο Χριστός το έκανε και έτσι ο άνθρωπος και ελευθερώθηκε από τις παλαιές του αμαρτίες και από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του και πήρε δύναμη Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να περπατάει στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο, είναι ανάγκη να σταθεί μπροστά στο Χριστό σαν υπηρέτης, σαν δούλος, να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του και ο Θεός του και να πάρει τη θέση του δούλου, ώστε όπως ο δούλος περιμένει από τον Κύριό του εντολή για το τι πρέπει να κάνει κάθε στιγμή στη ζωή του, αυτός και η οικογένειά του, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού, δουλωθείς να δουλωθεί υπό του Πνεύματος του Αγίου, αν και τον ελευθέρωσε ο Θεός απ' όλα, να δουλωθεί εις τον Ιησού Χριστόν για να περπατάει διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε πραγματικά να είναι τέκνο Θεού και δούλος Θεού, Άγιος και ευλογημένος στην παρουσία του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία ο Χριστός προσθέτει τους σωζωμένους. Στην Εκκλησία του αγιασμού, της καθαρότητος, όπου κεφαλή είναι ο Χριστός, σώμα είναι και μέλη του σώματος του Χριστού οι πιστοί και διοικητής είναι ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Σε μια τέτοια λοιπόν Εκκλησία, την οποία ο Θεός ονομάζει οίκον του, γιατί κατοικεί ο Πατέρας Θεός, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, δεν υπάρχει άλλη σύναξη ανθρώπινη όπου να στηρίζεται και να εδράζεται η αλήθεια και όπως είπε ο Χριστός, ο λόγος σου Πατέρα μου είναι η αλήθεια. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, έχει αυτή την δυνατότητα, την ευκαιρία αλλά και τη χάρη από το Θεό να στηρίζει και να εδραιώνει τη μόνη αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Σε μια τέτοια λοιπόν Εκκλησία ο Χριστός έχει τη διοίκηση, γιατί δεν υπάρχουν ηγέτες, διοικητές, άρχοντες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά υπάρχουν μαθητές τους οποίους διδάσκει ο Χριστός, ελέγχει ο Χριστός, καθοδηγεί ο Χριστός και οικοδομεί και αυξάνει ο Χριστός. Επί τάφτης της πέτρας είπε στον Απόστολο Πέτρο, εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν είναι που είναι αρχηγός ο Χριστός. Η μεγαλύτερη λοιπόν απόφαση της ζωής μας πέραν από το να δεχτούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι να μας οδηγήσει ο Χριστός και να μας προσθέσει ο Χριστός στην Εκκλησία που Αυτός έχει προσδιορίσει προκαταβολής κόσμου, να κατοικήσουμε υπό τη σκέπη του Υψίστου και να διάγομεν κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα, να κατοικήσουμε λοιπόν ασφαλώς, να τοποθετήσει την οικογένειά μας, τη ζωή μας και τελικά να εργαστούμε για τη δόξα Του. Η δεύτερη λοιπόν μεγαλύτερη και σημαντικότερη επιλογή που πρέπει και μπορεί ο άνθρωπος και είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να εξητήσει, να αποφασίσει, είναι η Εκκλησία την οποία θα κάνει σπίτι του και είναι σπίτι του και είναι και το χωράφι του και είναι ο τόπος, ο χώρος, το περιβάλλον
στο οποίο ο Χριστός θα τον οικοδομεί, θα τον αυξάνει και θα του δίνει καρπό πολύ. Ο καρπός του θα μένει εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου. Σε μια τέτοια λοιπόν εκκλησία που έχει ο Χριστός προσθέσει τους σωζωμένους, που έχει προσδιορίσει διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων, που έχει θέσει ποιμένα, πρεσβυτέρους, το Πνεύμα το Άγιο, χαρίσματα, ώστε η Εκκλησία να λειτουργεί πλήρως. Όλα όσα είναι προγραμματισμένα, καταγεγραμμένα και προσδιορισμένα από το Θεό, θα πρέπει να λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Διακονίες, η επιμέλεια από τους πρεσβύτερους στα πνευματικά, η επιμέλεια από τους διάκονους στα υλικά, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και οι άνθρωποι να εμένουνε, να είναι προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα αλλήλων και στις προσευχές, χωρίς να προσθέτουνε ή να αφαιρούνε ούτε στην υγιένουσα διδασκαλία, ούτε στην πρακτική της Εκκλησίας όπως μας τη διδάσκει ο Θεός μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ούτε και στην νοοτροπία των εκκλησιαζομένων όπως μας την αποκαλύπτει και πάλι το Ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς λέγει ότι όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Όποιος δεν έχει το φρόνημα λοιπόν του Χριστού, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, δεν είναι του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία που ο Χριστός προσθέτει, οικοδομεί, αυξάνει, αλλά και ιδιαιτέρως χρησιμοποιεί για τη δόξα του, εργάζεται και συνεργάζεται, εκλέγει και αποστέλει, σε αυτή την Εκκλησία, μία από αυτές τις εκκλησίες, απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός λέγοντας προς τον Άγγελο και διαμέσου του Αγγέλου προς όλη την Εκκλησία: «Εξεύρω τα έργα σου». Καταρχάς, το εξεύρω σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στη ζωή μας που δεν το ξέρει ο Χριστός. Γι' αυτό είναι καλό και κακό. Καλό μεν, γιατί φόβος Θεού έρχεται και πρέπει να έρχεται στη ζωή μας για να μετανοήσουμε και να διορθώνουμε τα ελλείποντα όπως το Πνεύμα το Άγιο μας τα αποκαλύπτει. Φόβος Θεού λοιπόν, αλλά και παρησία όταν μετανοούμε και γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα μας αποκαλύπτει το θέλημά Του για να πράττουμε στη ζωή μας και να εξητούμε στη ζωή μας κατά το θέλημά Του, ώστε να έχουμε άμεση συνεργασία με το Θεό. Τα χαρακτηριστικά που ο Χριστός θέλει από τους δούλους Του και από τις δούλες Του, όλους δηλαδή, καθώς είναι γεγραμμένο «έτι και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει», τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Χριστός είναι δουλεία το πρώτο. Δούλος και δούλη. Μέσα στην Εκκλησία όλοι εργάζονται. Όλοι πρέπει να εργάζονται. Όχι όπως θέλει ο καθένας, ούτε όπως διατάζει άνθρωπος ή σύστημα ή οργάνωσης, αλλά έτσι όπως θέλει ο Θεός και έτσι όπως δίνει ικανότητες και δυνατότητες στον καθένα να εργαστεί. Γι' αυτό στο ερώτημα το σύνηθες «Τι να κάνω στην Εκκλησία», «Τι με θέλεις Χριστέ μου να κάνω στην Εκκλησία», που ξέρω ότι πρέπει να κάνω, γιατί δεν είναι δυνατό να εργαζόμαστε λίγο ή καθόλου στην Εκκλησία, καθώς μας λέει «εργάζεστε για την τροφή, όχι τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή την αιώνιο, τη μένουσα η ζωή αιώνιο, την πνευματική τροφή». Ποιο είναι το έργο μου? Η απάντηση είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Και μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ευωδώνει ο Θεός. Και μας ευωδώνει ο Θεός σε αυτό που ο Θεός έχει προσδιορίσει να κάνουμε. Άρα δοκιμάζοντες τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και το ευάρεστον και το τέλειον, εργαζόμαστε όχι για την τροφή τη φθυρωμένη μόνο, γιατί δεν θα ζήσει μόνο με άρτο ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία υπάρχει έργο. Τεμπέληδες, άνεργοι και άεργοι δεν υπάρχουν, ή αν θέλετε καλύτερα δεν πρέπει να υπάρχουν. Κάθε ένας έχει
το δικό του έργο, τη δική του αποστολή, το δικό του χωράφι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Με το Λόγο του Θεού, έτσι όπως ο Θεός έχει προβλέψει για τους άντρες, για τις γυναίκες, για τους νέους, για τους νεότερους, για τους μεγαλύτερους, για τους παππούδες, για τις γιαγιάδες, για τους γέροντες, δηλαδή για τις γραίες, όλα τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν αφήνει κενά. Όλοι εργάζονται, πρέπει να εργάζονται, γιατί ο Θεός μας πληροφορεί ότι κάθε ένας από μας θα σταθεί κάποια στιγμή μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί ο καθένας από αυτά που έπραξε δια του σώματός του, είτε καλά είτε κακά. Και υπάρχει ανταμοιβή στον ουρανό, αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα, και υπάρχει και στον ουρανό, θα τολμούσα να πω, διάκρισης, και ας φαίνεται λίγο παράξενο και αν κάνω λάθος ο Θεός να με συγχωρέσει. Υπάρχει όμως ανταμοιβή, και η ανταμοιβή έρχεται κατά τον κόπο εκάστου, γιατί είναι δίκαιος ο Θεός. Επειδή ο Θεός δίνει διακονίες, υπηρεσίες, ικανότητες, δυνάμεις, δεν ανταμοιβεί με βάση αυτό που σου δώσε ο Θεός, αλλά ανταμοιβεί τους ανθρώπους με βάση αυτό που εργάζεται ο άνθρωπος σε αυτό που του δώσε ο Θεός. Με τον κόπο που κάθε ένας άνθρωπος σκοπιάζει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, με αυτή την απόλυτη βεβαιότητα και επίγνωση ότι τη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή, την εκκλησιαστική, τη γνωρίζει απολύτως ο Θεός. Τον κόπο μας, το έργο μας, την είσοδό μας, την έξοδό μας, ακόμη και τα κρύφια της καρδιάς μας που μερικές φορές ούτε και εμείς δεν τα ξέρουμε. Γνωρίζει ακόμη και τους νεφρούς μας, γνωρίζει δηλαδή τι θέλουμε, όχι μόνο τι κάνουμε, τι θέλουμε, την πρόθεσή μας, αλλά και τι μπορούμε. Ώστε, επειδή είναι δίκαιος, όταν θα μας ανταμείψει, θα είναι με απόλυτη δικαιοσύνη, όχι σύμφωνα με αυτά που μας έδωσε, αλλά σύμφωνα με αυτά που εργαστήκαμε και εργαζόμαστε. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το λίγο καιρό αυτό που μας περισσεύει, που μας απομένει, εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να ευχηθούμε ένα στον άλλον, είναι καλή δουλειά. Και να προσέχουμε τη δουλειά μας, το έργο μας και αυτό που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και κάθε ένας από εμάς ξέρει τι μπορεί και τι δεν μπορεί. Εξεύρω λοιπόν τα έργα σου, εξεύρω ότι έχεις έργο πίστεως και είναι πάρα πολύ καλό, έπαινος, γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει δεν είναι άδικος ο Θεός λαλισμονήσει το έργο και τον κόπο της αγάπης σας, τον οποίον δεικνύετε υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους Αγίους, για τους οποίους ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται ο Θεός, για τους οικείους της πίστεως. Ξεύρω λοιπόν, λέει στον ποιμένα αυτόν, στην εκκλησία αυτή, ότι έχεις έργο πίστεως, θα έλεγα εγώ συγχαρτήρια, δεν το λέει ο Θεός, ο άνθρωπος το λέει, κακός το λέει και ο άνθρωπος. Ξέρω ότι έχεις έργο, ξέρω ακόμη ότι έχεις κόπο στην αγάπη σου, που είναι απαραίτητο για να απολαμβάνεις τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Ξέρω και την υπομονή σου, γιατί ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Η υπομονή είναι απαραίτητο βασικό χαρακτηριστικό των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Ο δούλος του Θεού έχει βασικά τρία χαρακτηριστικά ως προς το χαρακτήρα του, ο δούλος και η δούλη. Όταν λέω δούλος, εννοώ και για τους δύο. Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά όπως μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Το πρώτον, δεν νευριάζει, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν τσακώνεται, αλλά είναι πράος και ήσυχος. Έχει πνεύμα πράο και ησύχιο που είναι πολύτιμο εις το Θεό. Είναι ήρεμος άνθρωπος, είναι ειρηνικός άνθρωπος. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει, δεν φωνάζει, δεν τα χάνει, αλλά
είναι μακρόθυμος και υπομονετικός πάντοτε. Γιατί ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός το επιτρέπει. Και αδελφοί, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά με την καλή έννοια εκμεταλλεύεται τη χάρη και το έλεος του Θεού. Ότι στη ζωή του τα παίρνει όλα ό,τι είναι από το Θεό. Και πάντοτε εξετάζει να διορθώσει τα λάθη του. Πλησιάζει το Θεό πάντοτε ως ένοχος. Δεν πάει σαν τον Φαρισαίο που είπε, κοίταξε Θεέ μου τι σπουδαίος είμαι, πόσο μεγάλος και καλός είμαι, για πρόσεξε με καλά. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζω τα υπάρχοντά μου, προσεύχομαι, είμαι στη συναγωγή πάντοτε, τέλειος είμαι. Και δεν είμαι σαν και εκείνον τον άθλιο, τον τελώνη. Αλλά στο Θεό δεν αρέσει καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Καθόλου μα καθόλου. Στο Θεό αρέσει ο άνθρωπος, που είναι και το τρίτο χαρακτηριστικό, ο ενδεδειμένος ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινός, γιατί τον ταπεινό υψώνει ο Θεός. Και τον υψώνει γιατί τον χρειάζεται. Χρειάζεται ταπεινούς ανθρώπους ο Θεός για να φανερώσει τη δύναμή του, τη δόξα του. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά χαρακτήρα που ποτέ μην μπούμε, αδερφοί, ο χαρακτήρας μας δεν αλλάζει. Μπορεί εμείς να μην μπορούμε να τον αλλάξουμε, αλλά ο Χριστός μπορεί να τα αλλάξει όταν εμείς το ζητήσουμε και το θέλουμε. Πράος, ήσυχος, μακρόθυμος, υπομονετικός και ενδεδειμένος πάντοτε ταπεινοφροσύνη. Από εκεί και πέρα ο Θεός βρήκε καλή μαγιά για να εργαστεί και να δοξαστεί. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μια τέτοια Εκκλησία, η Εκκλησία της Εφέσου. Έχει έργο καλό, έργο πίστεως. Έχει κόπο αγάπης. Έχει υπομονή. Ακόμη δεν μπορεί να κάνει παρέα, δεν μπορεί να υποφέρει τους κακούς εργάτες, τους κακούς αδελφούς. Δεν μπορεί να συγκάμει τους ψευδοδιδάσκαλους, τους ετεροδιδάσκαλους, τους περιπατούντας ατάκτος. Αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, φεύγει από αυτούς. Και χαίρεται ο Θεός, γιατί δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς. Ακόμη έχει διάκριση. Πολύ ωραία εκκλησία. Έχει διάκριση. Εδοκίμασα τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και βρήκε σε αυτούς ότι είναι ψευδείς. Δεν περνάει το ψέμα μες στην εκκλησία, η αυτοσύσταση, η αυτούψωση, η αυτοπροβολή. Γιατί όποιος αυτό υψώνεται, προβάλλεται, το επόμενο είναι ότι θα ταπεινωθεί και θα τον ταπεινώσει ο Θεός. Δεν μπορεί άνθρωπος να κοροϊδέψει την Εκκλησία που έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, γιατί αποκαλύπτεται από το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος που ξέρει και κρύβεται και ταπεινώνεται και δεν φαίνεται, αυτόν ο Χριστός τον βρίσκει και τον συστήνει. Ωραία Εκκλησία να τις μοιάσουμε, τουλάχιστον σε αυτά, και να τις μοιάσουμε σαν χαρακτήρες πρώτα, ύστερα σαν οικογένειες και τέλος σαν Εκκλησία, αδερφοί. Να μοιάσουμε, να έχουμε στη ζωή μας, είναι ανάγκη, αγαπημένα μου αδέλφια, να έχουμε στη ζωή μας έργο πίστεως για να διατηρούμε την πίστη μας ζωντανή. Είναι ανάγκη να έχουμε κόπο αγάπης, σπλάχνα Χριστού. Αν δεν έχουμε, να διορθωθούμε. Υπάρχουν ευκαιρίες μέσα στην Εκκλησία που μας δοκιμάζει ο Θεός. Κάποτε μου είχε πει ένας αδερφός παλιός, να ξέρεις αδερφέ ότι δεν δοκιμάζει ο Θεός τους πάσχοντες, αλλά τους διπλανούς τους. Αυτούς δοκιμάζει ο Θεός. Τους πάσχοντες ο Θεός θα τους ελεήσει. Τους διπλανούς που δεν ελεούν, αυτούς δοκιμάζει ο Θεός. Και απαραίτητος υπομονή. Υπομονή πρώτα-πρώτα με τον εαυτό μας, να τον αποδεχόμαστε στα χάλια του.
Υπομονή με τους αδελφούς μας. Υπομονή με τις γυναίκες μας, με τους άντρες σας. Υπομονή και μακροθυμία με τα παιδιά μας. Υπομονή με τους άτακτους, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Υπομονή όχι μόνο με τους καλούς και τους μεγάλους αδελφούς, αλλά και ιδιαιτέρως πλάχνα εκτιρμών. Γιατί ο δούλος του Θεού μοιάζει με αυτόν που δεν καταστρέφει τον κάλαμον το συνδεθλασμένο και δεν σβήνει το λινάριον το καπνίζον. Αλλά δεν ασχολείται με τα 99 ο Χριστός, αλλά με το ένα, το απολωλός. Το λινάριον το καπνίζον και το κάλαμον το συνδεθλασμένο. Αλλά και μένει στην αλήθεια. Δηλαδή ένας δόκιμος εις τον Θεό, εργάτης ανεπαίσχυτος που δεν ντρέπεται για το έργο του, ούτε ο Χριστός ντρέπεται για το έργο του, αλλά ο Χριστός χαίρεται για το έργο του, που όμως απαραίτητος ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, γιατί ό,τι και να έχεις, αν δεν έχεις την αλήθεια είναι άχρηστο. Όπως και αν έχεις την αλήθεια, αν δεν έχεις αγάπη, είναι άχρηστο. Η χριστιανική ζωή είναι ένας συνδυασμός πραγματικά δώρων και χαρισμάτων του Θεού που εν πολλής περιέχονται μέσα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά έχει και ταλαιπωρία, κακουχία, κακοπάθησον σαν καλός στρατιώτης, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Υπέφερες. Δεν είναι ότι στην Εκκλησία του Χριστού θα μας έρχονται όλα ρόδινα. Δεν μας υποσχέθηκε ποτέ ο Χριστός βίων ανθόσπαρτων, έτσι μία ζωή όλο τραλαλά, αλλά μία ζωή τεθλιμένη με κόπο. Υπέφερες και θα υποφέρουμε. Από τι, από ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Από ανθρώπους, από ανθρώπους, από καταστάσεις, από καταστάσεις. Από τους συγγενείς μας, από τους συγγενείς μας, από τους αδελφούς μας ιδιαιτέρως. Θα υποφέρεις. Αλλά λέει η Γραφή, υπέφερες και δεν έχασες την υπομονή σου. Αυτό είναι, αδελφοί, ο καλός δούλος και η καλή δούλη. Υποφέρει, αλλά δεν χάνει την υπομονή του. Γιατί αν χάσεις την υπομονή σου, θα τα χάσεις όλα. Δηλαδή, έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν χάσουμε την υπομονή μας, δεν μπορούμε πια να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Άρα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απολαύσουμε και τις επαγγελίες του Πατρός. Εσύ λοιπόν, Εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Χριστός ότι υπέφερες, έχεις υπομονή, αλλά και δια το όνομά μου οικοπίασες και δεν απέκαμες. Και υπέφερες και δεν έχασες την υπομονή σου, και κοπίασες και δεν απέκαμες. Έχει και κόπο, αλλά έχει και ταλαιπωρία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Θα κοπιάζεις και δεν θα βλέπεις μέχρι να ενεργήσει ο Θεός. Θα υπομένεις την κακοπάθεια μέχρι να ενεργήσει ο Θεός. Μια Εκκλησία, θα λέγαμε, με τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Αλλά υπάρχει και κάτι που δεν το έχει καταλάβει και εμείς δεν θα το καταλαβαίναμε ποτέ. Πλην έχω τι κατά σου, διότι έχω κάτι εναντίον σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Δεν είσαι τέλειος, βρίσκω πράγματα εναντίον σου και η αιτία είναι ότι έχασες την πρώτη αγάπη. Δηλαδή όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν τα βλέπω τόσο καλά όσα θα έπρεπε να είναι, γιατί τα κίνητρά σου δεν είναι η αγάπη σου για το Χριστό που είχες, η αγάπη σου για τους αδελφούς σου και η αγάπη σου, η αγάπη του Θεού που πρέπει να είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει η πτωτική τάση. Γιατί η αγάπη αυξάνει, πολλαπλασιάζεται μόνο δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου.
γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Θυμάμαι, αδερφοί, κάτι που το είδα πολύ αργότερα, το κατάλαβα πολύ αργότερα, ότι ήταν ακριβώς μέσα από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και μέχρι τότε δεν το είχα πει, είχα δει ένα ενύπνιο, μόλις είχα πιστέψει, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ότι βρέθηκα σε μία εκκλησία, αλλά ήταν περίεργη, ήταν γύρω-γύρω καθισμένη και στη μέση ήταν ο άμβωνας. Και κήρυτε κάποιος αδελφός και μου είχε δείξει και το πρόσωπό του, αλλά το κήρυγμά του ήταν κρύο, ψυχρό. Έλεγε αλήθειες, ωραία πράγματα, αλλά δεν είχε φωτιά, δεν είχε ζέστη. Και ήταν αντιληπτό από μένα. Και για μια στιγμή ακούγεται μια προφητεία αριστερά, καθώς καθόμουν πίσω-πίσω, αριστερά μου, από το τελευταίο κάθισμα. Γυρίζω και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και είπα, πω, σε αυτή την εκκλησία και ο Χριστός προφητεύει. Ήμουν τότε στο ζήλο μου. Και ακόμη τα λόγια του αντιχούνε σαν καμπάνα στην καρδιά μου και στα αυτιά μου. Εσείς μαζευθήκατε εδώ δια την διδαχήν. Ο Θεός όμως είπε, πρώτον αγαπήσατε αλλήλους εν θέρμος. Και σκεφτόμουν εγώ, πώς Κύριε, ήθελα, αλλά πώς. Και συνεχίζει η προφητεία. Προσευχόμενοι υπέρ αλλήλων. Και θυμάμαι ότι ξύπνησα. Και ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα ότι μπορεί να τα έχεις όλα, αλλά δεν έχεις την πρώτη αγάπη, δεν έχεις τίποτα. Όλα αρχίζουν και ευθύνουνε. Γι' αυτό τι είπε ο Χριστός. Ενθυμού πώς ξεκίνησες. Μάλιστα πιο σωστά, από πού εξέπεσες. Μετανόησον και κάμνε τα πρώτα έργα. Αλλιώς έρχομαι προσέ ταχαίως για να κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Η λιχνία είναι η Εκκλησία, μιλάει στον Άγγελο, αλλά είναι και το έργο του καθενός από μας. Εάν ό,τι κάνεις δεν έχει κίνητρο την αγάπη, είτε έργο πίστης είναι, είτε υπηρεσία είναι, είτε υπομονή, είτε μακροθυμία, αν δεν έχει κίνητρο την αγάπη, θα σβήσει. Όσο και ζήλος αν υπάρχει, η φωτιά του χριστιανού είναι η αγάπη. Όπως τα τρένα παλιά ρίχνανε κάρβουνο για να κινηθεί το τρένο, αλλιώς τέλειωνε, δεν προχωράγε. Έτσι και ο χριστιανός για να περπατάει πρέπει να έχει αγάπη. Όχι ενθουσιασμό. Δεν είναι ο ενθουσιασμός του ξεκινήματος. Είναι η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και η αγάπη δεν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορείς να κάνεις και λάθος. Η αγάπη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να τα διακρίνουμε, όχι στους άλλους που δεν είναι τη δουλειά μας. Και τότε κρίνουμε και κατακρίνουμε, τα διακρίνουμε στον εαυτό μας. Ούτε στη γυναίκα μας, ούτε στον άντρα σου, ούτε στα παιδιά μας, στον εαυτό μας. Η αγάπη αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό. Πολύ εύκολα μπορώ να κάνω ακτινογραφία θώρακος, καρδιάς, πνευματική, για να δω σε κάποια κατάσταση βρίσκομαι. Που σημαίνει τι? Αν βρίσκομαι σε πορεία ανωδική πνευματικά ή καθοδική πνευματικά. Αν αγαπάω τη γυναίκα μου όσο την αγάπαγα όταν με αναγέννησε ο Χριστός, τον αδελφό μου, τα αδέλφια μου, γιατί αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία. Όταν αλλοιωθούν τα κίνητρα, αλλοιώνεται. Γιατί εργάζομαι?
για να δω, για να φανερωθώ πόσο καλός εργάτης είμαι. Γιατί εργάζομαι? Για να μου δώσει τα μείζωνα χαρίσματα ο Χριστός. Και εδώ να προσέξουμε, αδερφοί. Δεν είναι αστείο πράγμα τα χαρίσματα και μην κάνουμε φαντασίες στο μυαλό μας. Δεν έχουν δοθεί. Αν είχαν δοθεί θα είχε αναστατωθεί το σύμπαν. Τα μείζωνα χαρίσματα ελπίζουμε, αν θέλει ο Θεός κάποτε θα τα δώσει, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού με αγάπη, με κίνητρο την αγάπη. Επισκέφτεσαι τον εαυτό, τον αδελφό σου, επειδή το λέει ο Χριστός να επισκέπτεσαι ασθενείς, απέτυχες. Τον επισκέπτεσαι επειδή τον σπλαχνίζεσαι και τον αγαπάς και θέλεις να πας να του μιλήσεις, να τον παρηγορήσεις, να τον αγκαλιάσεις, πέτυχες. Ναι έργο, ναι κόπο, ναι ταλαιπωρία, ναι κακοπάθεια, αλλά ποιο είναι το κίνητρο? Αν το κίνητρο ο εαυτός μας, αν το κίνητρο ακόμη το έργο του Θεού, αν το κίνητρο οποιοδήποτε καλό θέλετε, δεν θέλω να πω κακό. Και δεν είναι η αγάπη, η πορεία μας είναι πτωτική. Και μάλιστα συνεχόμενα πτωτική. Γι' αυτό διόρθωση. Πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Μήπως και ο Θεός μας πλαχνιστεί και εκχαίει την αγάπη Του δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ιδιαιτέρως προσευχόμενοι. Όχι για τον εαυτό μας, για τους άλλους. Πρώτα για τους άλλους. Και όχι μια τυπική προσευχή. Κύριε ευλόγησε τον Πέτρο, τον Νίκο, τον Κώστα, να σπάσει. Όχι, αυτό το πράγμα δεν είναι προσευχή. Προσευχή έχει δάκρυα, έχει σπλάχνα, έχει πόνο, έχει αγάπη. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνο. Και μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον εδόθη από το Θεό αυτή η χάρις, αυτή η αγάπη. Και μακάρι ο Θεός να κάνει χάρη και να μας δώσει όλους μας, αδερφοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες. Αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που συντρίβει την καρδιά του Θεού, που ξεσηκώνει τις ουράνιες δυνάμεις. Και όχι την αγάπη της Εφέσου που έσβηνε. Μείνανε τα έργα, αλλά χάθηκε η αγάπη. Τα έργα για τους οικείους της πίστεως. Στην υπηρεσία των οικείων της πίστεως. Και εδώ αδερφοί ακόμη πρέπει να προσέξουμε ποιον υπηρετείς. Υπηρετείς την οικογένειά σου? Καλόν είναι, αλλά λίγο. Υπηρετείς τους καλούς αδελφούς, τους αγαπητούς σου? Καλόν είναι, αλλά πολύ λίγο. Υπηρετείς τους ελάχιστους αδελφούς? Τους εγκαταλελειμμένους? Το λινάριον, το καπνίζον και το κάλαμα το συντεθλασμένο? Τότε υπηρετείς τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή υπηρετείς τους ελάχιστους, τότε υπηρετείς τον ίδιο τον Χριστό. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Εγώ λέω ο Θεός να με βοηθήσει. Όλοι μας αδερφοί. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί η αγάπη είναι η τελειοποίηση των Αγίων. Η αγάπη δεν κρίνει, δεν κατακρίνει. Και προσέξτε αδερφοί, γιατί ο Θεός είναι κριτής. Το διάβασα και τρόμαξα. Που λέει ο Λόγος του Θεού, ένα εδάφιο στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και το δεύτερο εδάφιο. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι καταλήθειαν μεταβεβαιότητος εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Οι κρίσεις του Θεού καταλήθειαν μεταβεβαιότητος. Ποιον? Αυτόν που κρίνουν, που κατακρίνουν. Κατακρίνουν σημαίνει καταδικάζω. Όπως κρίνεις έτσι θα κριθείς. Όπως κατακρίνεις και καταδικάζεις έτσι θα καταδικαστείς. Αλλά μακάριος ο άνθρωπος που σπλαχνίζεται, που ελεεί, που συγχωρεί, που μακροθυμεί και ιδιαιτέρως αδερφοί, προσέξτε το σας παρακαλώ, που προσεύχεται στο σπίτι του για τους ελάχιστους, που προσεύχεται στο ταμείο του για τους αναξιοπαθούντας, έτσι το λένε, για τους κακοπαθούντας. Όμως έχει και κάτι καλό.
η Εκκλησία των Εφεσίων, για το οποίο ο Θεός την επαινεί. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Νικολαίτες ήταν μια αίρεσης, η οποία ήθελε όλοι να είναι μαζί. Δεν ενδιαφερόταν, τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν τα ειδωλόθητα και η πορνεία. Δηλαδή, δεν απαγορεύεται να πας με τα έθνη, να έχεις κοινωνία, να τρως, για τον Χριστό θα τους μιλήσεις. Και μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, μιχοί και μιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι όποιος αγαπάει τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μισεί τα έργα του φρονήματος του κόσμου. Την ενότητα με τον κόσμο. Ενώ ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει ενότητα. Διαχωρισμό ήρθε να βάλει. Χώρισμα ήρθε να βάλει. Να αποχωρήσει το τίμιον από το αχρίο. Και όποιος αποχωρίζει το τίμιον από το αχρίο, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτόν ο Θεός τον κάνει σαν το στόμα του. Δεν είναι όλοι μαζί. Τι κοινών μεταξύ ημών και ημών, λένε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, στο να οικοδομήσουμε τον οίκον του Θεού. Εμείς αυτοί μόνοι μας, αλλά ενωμένοι, γιατί θέλουμε να μας ευωδώσει ο Θεός και να μας ευνοήσει ο Θεός. Όπως το χρυσάφι, για να καθαρίσετε, το αναμειγνύουνε με άλλα στοιχεία, αλλά το ξεκαθαρίζουν από τα άλλα τα στοιχεία. Έτσι και ο αγιασμός και η καθαρότητα είναι ξεχωρισμός. Αγιασμός τι σημαίνει? Ξεχωρίζω, εκλέγω. Ούτε ειδωλόθητα ούτε πορνεία, στην οποιαδήποτε ευρύτητα, και αν το σκεφτούμε, και πρέπει να το σκεφτούμε, δεν είχε η Εκκλησία αυτή την οποία επένεσε ο Θεός. Είχε καθαρότητα, ήταν γνήσια Εκκλησία στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όποιος λοιπόν έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Και ο Θεός θέλει από μας να έχουμε οτίον πεπαιδευμένου, ώστε να ακούμε, να καταλαβαίνουμε, αλλά όχι σαν επιλύσμονες ακροατές, αλλά σαν εκτελεστές έργου. Ακούμε, καταλαβαίνουμε και παίρνουμε αποφάσεις. Εις τον Οικόντα λοιπόν, ξέρει ο Θεός ότι είναι ένας αγώνας αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Τίποτα από όσα διαβάσαμε δεν είναι εύκολο. Μάλιστα θα μπορούσα εγώ να πω ότι είναι αδύνατον να είσαι ένας τέτοιος χριστιανός. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δεν πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, αλλά πιστεύουμε στη χάρη του Χριστού, στο έλεος, στα σπλάχνα του Χριστού, στις υποσχέσεις του Χριστού, στη βοήθεια του Χριστού. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Από του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν είμαι, Κύριε, κάνε με, σε παρακαλώ. Στο λέω με βεβαιότητα, δεν είμαι, Χριστέ μου, αλλά θέλω να με κάνεις. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να μας κάνεις. Στον Οικόντα λοιπόν θα δώσω να φάγει. Σε αυτόν που δεν αγωνίζεται, δεν θα νικήσει. Στον Οικόντα, σε αυτόν που αγωνίζεται, θα του δώσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θρίαμβο, θα νικήσει και θα δώσει σε αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Θα του δώσει την αιώνια ζωή, την αρπαγή της Εκκλησίας, τη δόξα του, αλλά σε αυτόν που θα νικήσει. Κάθε εβδομάδα, για τις επόμενες ίσως 5, 6, 7 εβδομάδες, θα διαβάζουμε μία ή περισσότερες εκκλησίες. Αλλά θα ήθελα, αδερφοί αγαπητοί, τουλάχιστον την ίδια μέρα στο σπίτι μας που θα πάμε, μην πέσουμε να κοιμηθούμε, τουλάχιστον αυτή την ημέρα, αλλά να πάρουμε τη γραφή στα χέρια μας και να αποζητήσουμε από τον Χριστό βοήθεια. Να μην τα ακούμε μόνο. Ωραία είναι να τα ακούμε, αλλά να μας βοηθήσει ο Θεός και να μας κάνει έτσι. Αμήν.